Το MeToo, το γυναικείο κατά βάση κίνημα καταγγελίας της σεξουαλικής βίας λόγω φύλου, πρωτοεμφανίστηκε το 2007 στην Αμερική. Γιγαντώθηκε όμως μετά τις 5 Οκτωβρίου 2017, όταν το New Yorker αποκάλυψε ένα μέγα σκάνδαλο σεξουαλικών παρενοχλήσεων 10 ετιών με δράστη τον μεγαλοπαραγωγό του Hollywood, Harvey Weinstein. Το χρονικό σημείο ανάφλεξης για τη βόμβα του ελληνικού MeToo, μολονότι η υπόθεση δεν αφορούσε σεξουαλικό αδίκημα, στάθηκε η εμφάνιση της ηθοποιού Ζέτας Δούκα στην εκπομπή του Μέγκα Πάμε Δανάη την περασμένη Τρίτη 26 Ιανουαρίου. Στη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός με τρεμάμενη φωνή κατήγγειλε ονομαστικά τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη για άσκηση λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας. Ήταν μια απίστευτη ένταση ψυχολογική και λεκτική βία. Με έβρισε. Συγγνώμη. Ναι, φυσικά, πάρε το χρόνο σου. Με κλώτσισε. Ό,τι είπα, το υπέστη από τον Γιώργο Κιμούλη. Το ίδιο βράδυ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα, ένας οργισμένος Γιώργος Κιμούλης αρνήθηκε της κατηγορίας και έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε εργασιακή διαφωνία. Το ότι κλώτσισα ούτε για αστείο. Έχω καταθέσει, έχω δώσει εντολή να καταθέσει μήνυση και αγωγή και δεν πρόκειται να την πάρω πίσω. Μιλάμε δηλαδή για μία υποτιθέμενη εργατική διαφωνία, διαφωνία εργασίας. Στο πλευρό της Ζέτας Δούκα κατάχθηκαν αμέσως οι ηθοποιοί Νίκος Ψαράς και Δώρα Χρυσικού, οι οποίοι συμμετείχαν στην ίδια παράσταση την επίμαχη περίοδο. Με ιδιόχειρη επιστολή τους, οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα της συναδέλφου τους και την προθυμία τους να καταθέσουν σχετικά στη δικαιοσύνη, αν και όποτε κληθούν. Δυστυχώς, ήμασταν μπροστά σε πολλά από τα περιστατικά που ανέφερε. Από το βάθος της καρδιάς μας, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τη Ζέτα και τη συγχαίρουμε για το θάρρος της. Η Ζέτα δεν κατήγγειλε τίποτα ψευδές και τίποτα υπερβολικό. Είπε την αλήθεια. Ήταν μια συνεργασία άσχημη από κάθε πλευρά. Οι ισχυρισμοί της Ζέτας Δούκα εγγενίασαν ένα ντόμινο καταγγελιών. Σε διάστημα μικρότερο από 24 ώρες, 5 ακόμα γνωστές ηθοποιοί εμφανίστηκαν και κατηγόρησαν τον Γιώργο Κιμούλη για κακή ή και για ακραία κακοποιητική συμπεριφορά εν ώρα εργασίας. Πρώτη, η Κατερίνα Γερονικολού κατήγγειλε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram τον Γιώργο Κιμούλη για εργασιακό εκφοβισμό. Γιατί τώρα δεν με νοιάζει τι θα πούν. Πείτε ό,τι θέλετε ελεύθερα, γιατί τώρα νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Δεν είμαι τόσο μικρή για να φοβάμαι τον ίσκιο μου, αλλά ούτε και τόσο μεγάλη για να μην κλαίω σαν μωρό όταν έρχονται όλα πάλι στο μυαλό μου. Με φόβησες, με τρόμαξες, με έκανες να μην πιστεύω σε μένα, εσύ που μου έδωσες το ρόλο. Να βάζω στοιχήματα με τον εαυτό μου, αν θα μπορώ να συνέλθω μετά τη συνεργασία μας. Η Φέξιλα μίλησε στο Ευτυχείτε και περιέγραψε μια πολύ κακή συνεργασία. Ήταν από τις πιο δύσκολες, ίσως και η χειρότερη συνεργασία μου με τον Γιώργο Κιμούλη. Αλλά από εκεί και πέρα έβαλα τα όρια μου με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε μια συνεργασία όπου δεν υπήρχε καμία επαφή. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη που εμφανίστηκε με τη σειρά της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», υποστήριξε τη Ζέτα Δούκα και μίλησε για τη δική της τρομακτική συμβίωση επί σκηνής με τον ηθοποιό στην παράσταση «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα». Μια παράσταση που, όπως υποστήριξε, της σκληροδότησε ένα σοβαρό πρόβλημα στις φωνητικές της χορδές. Αυτός ο άνθρωπος με κακοποίησε ψυχικά. Το bullying το οποίο έχω υποστεί είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Μετά τη συνεργασία μου με τον Γιώργο Κιμούλη, φοβόμουν να ανέβω πάνω στη σκηνή. Τους πρώτους μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχασα τη φωνή μου και ζορίστηκα πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ήταν μια πολύ δύσκολη συνεργασία. Δεν είχαμε καμία απολύτως επαφή από ένα σημείο και μετά, όταν έχασα τη φωνή μου και κλείστηκα στο καμαρίνι μου. Είναι μια δουλειά, μια συνεργασία στην οποία την οποία σαφώς δεν θα ξαναέκανα. Η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, τέλος, με μια καταγγελτική ανάρτηση στο Instagram, ανέφερε πως υπήρξα και εγώ τρομοκρατημένη, φοβισμένη, γεμάτη αμφιβολίες για τον ίδιο μου τον εαυτό και για την υποκριτική μου ικανότητα, και η πηγή όλων αυτών των αισθημάτων στον εργασιακό μου χώρο ήταν ο ίδιος άνθρωπος, ο Γιώργος Κιμούλης. Θεωρώ ότι το θέμα της εκμετάλλευσης, της κατάχρησης της θέσης ενός ανθρώπου, ο οποίος καταχράται τη θέση του για να παίξει με τις ελπίδες ενός νέου για το μεροκάματό του ή για την καριέρα του, είναι οδυνηρό. Στο πλευρό του Γιώργου Κιμούλη τάχθηκε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε πως σε όλη τη διάρκεια της πολύχρονης φιλίας τους δεν έχει να θυμηθεί περιστατικά βίας και κακεντρέχειας.
Το ίδιο έκανε και η ηθοποιός Μάρα Δαρμουσλή, η οποία συμμετείχε στην παράσταση Επικίνδυνες Σχέσεις. Όσον αφορά τον κύριο Κιμούλη, όπως έχω δηλώσει και δημοσίως και εντύπως, η συνεργασία μας στην παράσταση Επικίνδυνες Σχέσεις ήταν άψογη, ο δε σεβασμός και η παρότρινσή του παροιμιώδης. Με αφορμή την περίπτωση Κιμούλη, νέες καταγγελίες για παρενόχληση, βία, σεξουαλική κακοποίηση στη showbiz έρχονται στο φως, καθώς και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καλεί τα μέλη του να σπάσουν τον κύκλο της βίας και της σιωπής. Και έχουν βγει και δικοί μου συνάδελφοι, τους οποίους καλώ. Αν μπορώ να μιλήσω. Τους οποίους καλώ να μιλήσουν ανοιχτά και ονομαστικά.